Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4. Είναι ο Μπαλαντέρ, ο τελευταίος Μπαλαντέρ για αυτή την εβδομάδα, με Νίκο Παπαδόπουλο σήμερα να κάνει σόλο καριέρα πίσω από ένα μικρόφωνο, τον Χρήστο Κιώση να κάνει σόλο καριέρα πίσω από μια κονσόλα, στην ρύθμιση του ήχου, συνοδοιπόρος μας και απόψε, αν το σκεφτείς, με μένα και σένα, το δύο είναι άκρος κυτρινόμαυρο, είναι η αλήθεια. Φίλε μου Χρήστο, βεβαίως, έχουμε να πούμε και για τα κυτρινόμαυρα απόψε, γιατί η μέρα ήταν γεμάτη με τις αποκαλύψεις του All About Aris σήμερα για Φερνάντο Ιέρο και Γκούτι. Έτσι, λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Οι ειδήσεις που ταράξανε τα λιμνάζοντα νερά στις τάξεις του Άρεως Θεσσαλονίκης, βεβαίως. Θα ασχοληθούμε φυσικά και με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα, με τον ωραίο, χαλαρό δικό μας τρόπο, με τον Νίκο Μοσχοβίτη σήμερα να κάνει χρήση του εβδομαδιαίου ρεπό που έχουμε μοιράσει ο ένας τον άλλον. Με την εθνική μας ομάδα αυτή τη στιγμή στο εξωτικό Τάμπερε της Φιλανδίας να αντιμετωπίζει τους Σκανδιναβούς. Λοιπόν, για τα προγραμματικά του Euro, στον ντεμπούτο του. Πώς τον είπαμε αυτό να είναι? John Van Sip. Τον Ολλανδό τεχνικό, λοιπόν, ο οποίος ντεμπουτάρει με μια ιδιαίτερη ενδεκάδα, είναι η αλήθεια, την οποία σχολίασε αρκετά ο Τάσος Τρέχιας στην προηγούμενη εκπομπή. Στο 34 είμαστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Θα αναφέρω ενδεκάδα εθνικής ομάδας για να έχετε εικόνα και όσοι συντονιστήκατε τώρα αυτή τη στιγμή στον Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, για να τη δούμε, περίμενε. Πού είναι, λέει Φιλανδία, Ελλάδα. Η πρώτη προπόνηση του Μπέντερ, δεν μας νοιάζει αυτό. Μαλλιά κουβάρδια. Δεν γίνεται, ρε φίλε, μην έχει την δεκάδα. Θα μπω στο All About Aris, φίλε, που τα έχει όλα. Θα τη φτιάξω εγώ τη δουλειά. Εδώ είμαι. Λοιπόν, η ενδεκάδα της Εθνικής Αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου. Βασικός ο Κόρχουτ στο φιλικό της Ουγγαρίας. Βεβαίως. Καλά, τι θα ήταν, φίλε, ο Μίχαλ Κόρχουτ. Λοιπόν, η Ελλάδα επέ ξεκίνησε το απόψινό παιχνίδι με τον Μπάρκα στο τέρμα. Πού είναι ο Πασχαλάκης? Πού είναι ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας? Πού είναι, βρε? Με το Ρωσίδη στο δεξί άκρο της άμυνας, Σταφυλίδη στο αριστερό, Μανολά της Νάπολη και Παπασταθόπουλο της Άρσεναλ στο κέντρο της άμυνας. Με Κουρμπέλι Μπουχαλάκι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σε 4-2-3-1 ο κύριος Φαν Σιπ. Βρουσάη και Μασούρα στις πτέρυγες. Στις πτέρυγες. Και Βρουσάη Μασούρα Κολοβό, τριάδα. Βεβαίως, ναι. Και τον Κουλούρη στην κορυφή της επίθεσης. Φαντάζομαι ότι τώρα κι εγώ άνοιξα, είναι η αλήθεια, το παιχνίδι για τότε, γιατί νωρίτερα είχαμε δουλειά μέσα στο γραφείο. Με Βρουσάη, φαντάζομαι, και Μασούρα περιστέρηση, αλλά μπορεί να αλλάξετε και αυτή και με τον Κολοβό. Στο 0-0 έχει ενδιαφέρον να δούμε τον ντεμπούτο του Ολλανδού τεχνικού στον πάγκο της Εθνικής. Στον πάγκο του Άρη πήγα να πω, και εκεί θα έχουμε ένα ντεμπούτο, αργά ή γρήγορα είναι η αλήθεια. Θα δούμε τώρα πότε θα είναι ακριβώς αυτό. Με τον Ιωάννη Φετφατζίδη, τον 28χρονο άσο του Άριος Θεσσαλονίκης, να είναι στον πάγκο. Θα βάλει Φετ, θα καταλάξει όλα. Εκεί πέρα χαμός θα γίνει. Του αναστατώσει Φιλανδούς. Η επιστροφή του Φετφατζίδη, ύμνη μετά. Και προτάζει να έρχονται στο Χαριστέα. Πάρε 2 εκατομμύρια ευρώ, δεν τον δίνω. Πάρε 3 εκατομμύρια ευρώ, όχι, δεν τον δίνω, σου λέω κτλ. Η εθνική μας. Όχι. Δεν ήταν καλό το οποίο έγινε από τα δεξιά. Μάζεψε ο τερματοφύλακας των Φιλανδών στο 36. Το 0-0 παραμένει, με Βασίλη το Ρωσίδη, βλέπω, να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Δηλαδή, ρε Χρήστο Κιώση, τώρα αυτή η βαριόμυρη Ελλάδα άλλο δεξί μπακ δεν έχει. Δεν έχουμε ένα δεξί μπακ Έλληνα, ο οποίος μπορεί να πάει και να παίξει αυτή τη στιγμή. Αν πάρουμε τις ομάδες τις μεγάλες. Ο Άρης έχει το Σούντγκρεν και τον Κωνσταντινίδη. Έφυγε. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Μάτος και τον. Πώς θέλω τον άλλο, Ροντρίγκο. Έφυγε. Είχαν Στέλιο Κίτσιο, αλλά δεν τους άρεσε και το στείλανε στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ελαμπτελαουί. Πάει κι αυτός. Η ΑΕΚ έχει τον Μπακάκι. Όχι. Προς Θεού, δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, έχει τον Γιώχανσον και τη φετινή σεζόν. Άρα και αυτός καίγεται. Άρα με πολύ απλά λόγια δεν έχουμε δεξί μπακ. Εγώ βέβαια, Χρήστο Κιώση, αν ήμουν ο Τζον Φαν Σιπ, θα έπαιρνα τον Κότσιρα από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Άγγελος Χαζός ήτανε. Γιατί να με δοκιμάσω κάτι καινούριο, ρωτάω εγώ. Όπως επίσης θα έπαιρνα και τον Κυριακόπουλο, που πλέον είναι δανεικός στην Ιταλία, μου διαφεύγει η ομάδα, αλλά έχει φύγει δανεικός.
ο Κυριακόπουλος από τον Αστέρα Τρίπολης. Θα συνεχίσει στο καμπιονάτο για τον επόμενο χρόνο την καριέρα του. Παίκτης που θα ήθελα να δω, να σας πω την αλήθεια, έτσι, την αμαρτία μου, την προσωπική μου γνώμη, να φοράτε και τρινό μαύρα του Άρη κάποια στιγμή στο μέλλον. Και αν μπει και ο άνθρωπός μας στο live απόψε και παρακολουθεί, θα τον μεταφέρουμε το αίτημά μας φυσικά, αν μπορεί του χρόνου να καταφέρει να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. FM γεννώνω τα μηνύματα στο 54526, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα ανοίξω και γραμμές, χαλάλι, δεν έχω θέμα. 2-3-10-2-87-3-8 για να κάνουμε κουβεντούλα. Μόνοι μας είμαστε έτσι καλλιώς. Το Μοσχοβίτη τον φάγαμε. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα. Θέλετε να μιλήσουμε για Ιέρο, θέλετε να μιλήσουμε για Γκούτι, θέλετε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ που δεν έβαλε το Γιαννούλη αριστερό μπακ που άκουγα τον τρέχια πριν ούρλιαζε. Θέλετε να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Θέλετε να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα μπάσκετ, την οποία ο Χρήστος Κιός παρακολουθούσε σήμερα εδώ στην αίθουσα σύνταξη του Λίμπερο να κερδίζει δύσκολα τους Νεοζηλανδούς. Είναι η αλήθεια, με 103-97, με την άμυνά μας να είναι λίγο σε κακή κατάσταση θα λέγαμε, αλλά ελπίζουμε ότι η εθνική μας θα παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα στη συνέχεια του τουρνούα, έχοντας πάρει την πρόκριση στους 16 του κόσμου. Και το Σάββατο, Χρήστο Κιός, αντιμετωπίζουμε τα παιδιά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα Αμερικανάκια αυτά που μεγαλώσανε με την Coca-Cola και τα μπέργκερ, για να δούμε τι θα καταφέρουμε απέναντί τους. Το μάτς ψιλοβρώμα είναι βέβαια, οκ. Okay. Εκτός θα δούμε τον Αντετοκούμπο που θέλουμε όλοι μας. Το Αντετοκούμπο που βλέπουμε στο NBA θα έχει απέναντί του και αρκετά γνώριμα πρόσωπα. Άμα πάρει λίγο μπρος το παιδί μας, που και σήμερα καλός ήταν, αλλά το Γιάννη το θες να είναι γενικότερα σε μια φάση έτσι λίγο beast mode, παιδί μου, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Θα δούμε το Σάββατο, αφού καθαρίσουμε με τη ΔΕΘ νωρίς, καλέ φίλε και συνάδελφε Χρήστο Κιώση, που έχουμε εκεί πέρα τα περίπτερα του Άρη, τα περίπτερα των Κινέζων. Να δούμε μετά τι θα γίνει και με την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου, μόλις μπαίνουμε στο 40 λεπτό, το χρονόμετρο σημαδεύει το 40, όπως θα λέγανε και παλιοί sportcasters. Το σκορ, δεν υπάρχει σκορ, το αποτέλεσμα, για να το θέσουμε και σωστά, είναι στο 0-0. Με την εθνική μας να θέλει πάση θυσία τη νίκη στο εξωτικό Τάμπερε, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές ελπίδες πρόκρισής της στην επόμενη, στα τελική φάση του Euro. Μόνο μπάλα, λέει ο φίλος. Ο φίλος ο Στέλιος, ο οποίος στέλνει και αυτό το μήνυμά του, βεβαίως εδώ πέρα σταθερός, είσαι αδελφός. Μπορεί να μου την μπαίνει, αδελφέ μου, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ξέρω ότι σ' αγαπάω. Δεν έχω κανένα θέμα. Εσύ έχεις μια αιμονή μαζί μου, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κόρνερ για τους Φιλανδούς από τα αριστερά. Για να δούμε τι θα γίνει. Κορυφώνει τη αγωνία. Στο 40 εκτελείται στην καρδιά της περιοχής. Βγάζει η Ελλάδα την μπάλα από την περιοχή της. Προσπαθούν να κρατήσουν την κατοχή οι Φιλανδοί. Μια σέντρα για γέλια θα τη χαρακτήριζα. Η μπάλα είναι out για την Ελλάδα στο 41 λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια θα λέγαμε, για να δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε στα ματσάκια αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Λιχτεστάιν 1-0. Για τα προγραμματικά του γύρω όλα αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, Γιβραλτάρ, Δανία 0-2. Ιρλανδία, Ελβετία 0-0. Ισραήλ, Σκόπια, και όχι Βόρεια Μακεδονία που λέει εδώ πέρα, Σκόπια 0-0. Νήσι Φερόε, Σουηδία 0-4. Νορβηγία, Μάλτα 1-0. Ρουμανία, Ισπανία 0-1. Φιλανδία, Ελλάδα 0-0. Τα σκοράκια, τα αποτελεσματάκια, τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής στα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Euro. Σ' αρέσει η μπλούζα, Στέλιο? Σ' αρέσει, ωραίο χρώμα μπλούζα. Δεν μπορούσα να κατάλαβω ποτέ αυτό το χρώμα τι είναι ακριβώς, φίλε, να σου πω την αλήθεια. Τι χρώμα είναι αυτό τώρα? Πετρόλ. Πετρόλ, όχι, τι πετρόλ, ρε Κιώση, κάτι πετρόλ. Είναι μια μίξη. Ήρθε δηλαδή το γαλάζιο και συνάντησε το πράσινο, νομίζω, και έγινε, νομίζω, έτσι μια. Και έγινε πετρόλ, μάλιστα. Και έγινε πετρόλ, μάλιστα. Ωραία μπλούζα, καλή είναι. Εντάξει, τίμια. Ευχαριστώ, Στέλιο, για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Στηρίζεις σταθερά, είσαι δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, όπως πάντα, έτσι και τώρα που έχει διακοπή στον φανταστικό κόσμο της Super League, πολλά πράγματα, παιδιά, δεν έχει. Μετά τις 10.30 βέβαια θα μιλήσουμε με την αγάπη Γαβριλίδου, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Μέρες ησυχίας, μέρες ανασύνταξης πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να φτιάξει λίγο την εικόνα του μέσα στο γήπεδο, αφού τα αποτελέσματα τα παίρνει.
με τον Άρη και αυτόν να είναι επίσης σε φάση ανασύνταξης, έχοντας βέβαια άσχημα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της σεζόν, περιμένοντας εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του νέου προπονητή. Θα πούμε μετά τις 11 για Φερνάντο Ιέρο, θα πούμε για Γκούτι, θα πούμε για το αυριανό φιλικό στην εξωτική Ευκαρπία, στο γήπεδο του Μακεδονικού, εκεί στα δυτικά, τα οποία είναι ανανεωμένα και κοσμοπολίτικα θα τα χαρακτήριζαν κάποιοι γνωστοί μου τα τελευταία χρόνια, εκεί όπου ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Βόλου, τον Original, τη μία της δύο Original ομάδες του Βόλου δηλαδή, στις 6 ώρα, παιχνίδι που θα μεταδοθεί και από το Nova Sports, παιχνίδι που θα ακούσετε και από το Libero 107,4 φυσικά, γιατί θα είμαστε και εκεί. Δεν θα κάνουμε εκπομπή δυστυχώς αύριο, αλλά θα μας ακούσετε από το γήπεδο της Ευκαρπίας, όπου κάποτε έχει χρησιμοποιηθεί και αυτό ως έδρα για τον Άρη Θεσσαλονίκη Χρήστο Κιώση, βεβαίως, όταν γινόταν τα έργα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από ποιον είχαμε χάσει με πολύ βαρύ σκόρ εκεί πέρα από την Ερακλή? Μια εξάρα, ποιον είχαμε φάει? Ερακλή, που είχε στη σύνδεσή του και τον Μάγνους Σελάντερ. Βέβαια. Που είχε κάνει προσφυγή στο μεγάλο Άρη της καρδιάς μας. Πήγε στον Ερακλή, είχε βάλει και γκολ νομίζω για το παιχνίδι. Ο Μάγνους Σελάντερ. Κάπως αλλιώς το πώς τον προφέρουν οι συμπατριώτες του είναι η αλήθεια. Αλλά εμείς Μάγνους Σελάντερ τον μάθαμε. Θα πάμε σιγά σιγά, με το ρολόι να σημαδεύει 10:30, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Στοίχημαν, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, που έχει και γραφιάρες στη Θεσσαλονίκη και κάνει συνέχεια προσλήψεις όταν άλλοι κάνουν απολύσεις. Η Στοίχημαν δίνει ψωμί στον κόσμο. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της σε τάμπλετ ή κινητό και επιλέγετε μεταξύ εκατοντάδων επιλογών στοιχηματισμού, με live, με cash out, με καζίνο, τα πάντα όλα μόνο στο κινητό σας. Σας τα προσφέρει η Στοίχημαν. Για κάτσε, περίμενε εδώ πέρα. Βάλε φέτο, βάλε φίλο ο Γιάννης να το καρφώσει. Θα το βάλει, για να δούμε. Ο Φανσίπ. Είναι ό,τι πιο καθαρό σε εξτρέμια για αυτή τη στιγμή εθνική. Για μένα. Γιάννης Πετροβατζίδης. Ξεκάθαρα. Μπαίνει, καθαρίζει, βγαίνει. Όπως είχε πει και ένας πρώην παίκτης του Άρη σε ένα παιχνίδι στη Β' Εθνική, Χρήστο Κιώση, με πολύ κρίσιμο γκολ που πέτυχε την ώρα που γινόταν αλλαγή. Μπαίνω, το βάζω και σας περιμένω στο πέταλο να πανηγυρίσουμε. Μπήκε, το έβαλε και πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του και τον κόσμο στο πέταλο. Quiz! Ποιος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής του Άρη? Break και επιστρέφω. Λίβερο 107,4 Μπαλαντέρ. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας για την απόψινή εκπομπή. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. Και αναμένουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στον αέρα της πόλης να προσθεθεί και μια γυναικεία παρουσία, η οποία θα μας συντροφεύσει για τα επόμενα λεπτά, για να μας ενημερώσει όμως για τα του ΠΑΟΚ και όχι για οτιδήποτε άλλο. Εσείς που ακούτε και είστε πονηρά μυαλά, ενδεχομένως είμαστε εν αναμονή από στιγμή στιγμή, γιατί την πετυχαίνουμε και σε μια πολύ πολύ άσχολη φάση γενικότερα, παιδί μου, όπως συνηθίζει να είναι άλλωστε αυτή η κοπέλα. Δεν σταματάει να δουλεύει και να κάνει πράγματα. Είναι λοιπόν η Αγάπη Γαβριλίδου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα. Είμαι βαθιά συγκινημένη. Για ποιο λόγο? Για όλα αυτά που είπες για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, μωρέ, τι λυκό. Αχ, μωρέ. Γιατί έτσι, γιατί τόσο καλά λόγια, γιατί? Πες μου. Μπορεί να τα έλεγα ειρωνικά, δεν ξέρεις. Χάρηκα που τα είπαμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, αγάπη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από την Αγάπη. Νομίζω ότι ήταν η χρήσιμη παρουσία μου στην εκπομπή. Σε ποιο από τα τρία σπίτια σου επιτυχαίνουν αυτή τη στιγμή? Αμάνα, αυτό το κλασικό αυτό. Εδώ πέρα σε κάνω πρόθεση, ρε κορίτσι, με πρίκα τώρα. Δεν είναι ότι και ότι. Εντάξει. Ναι, σωστό γι' αυτό. Πειλέα. Πειλέα, μάλιστα. Στη βάση σου λοιπόν είσαι back to base. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Νίκο, αυτές τις μέρες δεν είναι και για μετακινήσεις, δεν είναι. Δεν είναι για μετακινήσεις, λες, ε. Δηλαδή... Γιατί? Την άλλη εβδομάδα η παρουσία σου θα είναι καταλυτική, θεωρώ. Την άλλη εβδομάδα? Ναι. Μήπως την παράλληλη εβδομάδα? Α, ναι, την παράλληλη εβδομάδα. Την παράλληλη εβδομάδα. Την παράλληλη εβδομάδα. Όχι, όχι. Βασικά... Και την άλλη εβδομάδα, αν θέλεις το ενδιάμεσο να επιστρέψεις. Όχι, όχι, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα. Όχι, ευχαριστώ. Ωχ, ρε Νίκο. Δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα. Και την παράλληλη εβδομάδα, βέβαια, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα για να γίνει αυτό που θες. Θα δούμε. Νίκο, ακούω. Κάνει το καλό. Και ρίχνει το καλό. Και σε κάποια φάση θα σου επιστραφεί. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα ότι προσπαθεί να με εκμεταλλευτεί. Να εκμεταλλευτεί καταστάσει, θα λέγαμε ακόμη μια φορά.
Αλλά νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν θα τα καταφέρεις για διάφορους λόγους. Δεν ξέρουμε ακόμα για ποιο συγκεκριμένα. Λοιπόν. Ό,τι να είναι, είναι οριστικό. Πάντα είναι οριστικό. Όπως είναι βασικά οριστικό. Μου μεταφέρθηκε από άνθρωπο που ήταν επίσης μπροστά, δεν ήταν είναι οριστικό, πέρασε και ρώτησε οριστικό. Αυτό δηλαδή. Και συνέχισε την πορεία του, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Έγινε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Είναι ο ορισμός του μία ακόμη μέρα στη δουλειά. Another day in paradise. Μάλιστα. Βλέπεις εθνική? Όχι. Όχι. Τι γίνεται όλα καλά? Πώς καλά. Πάμε. Τζοφανσίπ. 0-0. Γιατί δεν κομμουνιστεί, δεν έχουμε παίξει 2 γκολ πούκι. Πούκι. Άλλοι φίλοι μας έχουν παίξει over 2,5. Over 1,5. Εντάξει, ρε αγάπη. Α, δηλαδή εσύ πήγες κόντρα στην εθνική. Μάλιστα. 2 γκολ πούκι. Δεν... Τι να κάνω, δεν ρε, πιστεύεις, τώρα. Δεν πιστεύεις στην εθνική Ελλάδος, γεια σου δηλαδή. Όχι, πιστεύω στον Πούκι. Μέχρι στιγμής πάντως, ο οποίος είναι ψήν, Premier League, τι είναι, πρώτος σκόρ, τι είναι, κάτι. Είναι. Ναι, 5 γκολ. Αυτό που τον ήθελε ο Πάουκ σε κάποια φάση, νομίζω, έτσι. Last year. Τον ήθελε και δεν τον πήρε επειδή είπε ότι θα πάω σε κάτι άλλο ή δεν ήθελε ο Πούκι να έρθει. Two back boom. Χίλιες φορές Πούκι. Χίλιες φορές Πούκι. Καλός και Τσούπα. Θα ξεπεράσω αυτό το κακό σχόλιο. Καλός και Τσούπα. Οκ, okay, δεν λέω καλός. Καλός. Οκ, okay, αλλά... Εντάξει, ρε φίλε, ο άλλος βγήκε... Τι να κάνω. Ήξερα εγώ ότι αυτή την εξέλιξη ο Πούκι. Καλά, μπορεί να είναι και πυροτέχνημα η παρουσία του μέσα στιγμής. Έπαιζε πριν στη Δανία... Ποιον έπαιζε στη Δανία, ρε εσύ? Πω, κόλλησε στο μυαλό μου. Ποιον, ρε. Δεν θυμάμαι. Στη Δανία, καλώς, έπαιζε, νομίζω. Ο Πούκι. Ναι. Μάλιστα. Δανία δεν ήταν. Το Πούκι. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Εκεί πρέπει να ήταν. Εσύ είσαι ρεπόρτερ, πάω και εσύ πρέπει να θυμάσαι. Τι θυμάσαι, Νίκο. Ναι, είπαμε, εσύ ασχολείσαι μόνο με τον Άρη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε ξέρεις. Μπάσκετο. Α, δεν μου λες, Γιάννη, είδες. Είδα λίγο από το πρώτο ημίχρονο και είδα και στο ραδιόφωνο όταν ήρθε μετά, γιατί έπρεπε να κατέβω κιόλας. Έχουμε λίγο θεματάκια στην άμυνα εκεί πέρα. Είμαστε λίγο δηλαδή. Ναι, δύσκολα. Είμαστε λίγο τρικυμία όταν αμυνόμεθα. Τιμ Γιάννη. Και τώρα το Σάββατο με το USA δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω. Μας βλέπει πολύ βρώμα. Μην είναι πολλά με λίγα στο τέλος αυτό το παιχνίδι. Γιατί... Γιάννη έχω, ρε. Γιάννη έχεις. Οι υπόλοιποι γύρω του είναι το θέμα τι κάνουν. Γιάννη έχω. Ορισμένους παίκτες πραγματικά στην ειδική δεν μπορώ να τους βλέπω. Τώρα τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Έλα, μωρέ, Νίκο, τώρα που κάνεις και κριτική. Δεν μπορώ τώρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Όπως ανέβηκε σήμερα μια φωτογραφία και σε γνωστή ομάδα στο Facebook, σε γνωστό καφενείο που ακολουθούμε και οι δύο. Ναι. Ένα κολάζ αριστερά από Παπα-Νικολάου. Και δεξιά, ναι. Και δεξιά ένα βίσμα. Και έγραφε πάνω. Βρείτε τις διαφορές. Δεν υιοθετώ. Στηρίζεις Κωστάκη. Δεν υιοθετώ. Τι κάνω? Στηρίζεις Κωστάκη Παπα-Νικολάου. Είμαστε στο ίδιο σχολείο, το ξέρεις. Και με αυτόν. Ναι. Πω. Ξέρεις ότι ο Παπα-Νικολάου συνέπεσε. Έχει πάθει σοβαρό ατύχημα στο σχολείο σε εμάς. Που είχε πέσει όλη η μπασκέτα στο κεφάλι του και είχε ανοίξει το κεφάλι κανονικά. Ιου. Μάλιστα. Ιου. Και... Εγώ ήμουνα, περίμενε, πρώτη γυμνασίου και νομίζω ήταν τρίτη ηλικία, δευτέρα ηλικία ο Παπα-Νικολάου. Κάπου εκεί. Η αγάπη είχε στο ίδιο σχολείο του Παπα-Νικολάου. Το Λευτέρη Μποχορίδη, τον Αντώνη. Καλά, με το Λευτέρη, με το Λευμπό ήμασταν και φίλοι, εντάξει. Α, μαζί. Με Αντώνη Βέλιο. Λουκάρη Καπνίδη, με Απόστολο Βέλιο. Σωστό, ναι, το Καπνίδη ναι. Τον ξέχασα. Βέβαια, τι. Ποιον άλλο, Γιώργος Κατίδης. Και Γιώργο Κατίδη. Κατίδης, ναι, όσο Γιώργος Κατίδης. Ναι. Τι γελάς, το όνομα του είπα, Γιώργος Κατίδης. Ναι, παρακάτω, ποιον άλλον. Ποιον άλλον είχες. Ήταν Σκορπιανή, ξέρω εγώ από τον πρόλαβα. Ξέρω απλά ότι ήταν πριν από μένα. Και αρκετά πριν από μένα. Και είχε φάει τα παιδάκια που ήταν μαζί. Τι. Νίκο! Αυτά προσέξτε λίγο. Βλέπετε το άτομο το οποίο πήγε σε ιδιωτικό σχολείο. Έξε. Ναι. Λοιπόν, στο Αριστοτέλειο ήσουν, πού ήσουν. Φυσικά, στο Αριστοτέλειο. Στο Αριστοτέλειο, λοιπόν. Βέβαια, στο Αριστοτέλειο βλέπετε. Ναι, εμείς τα τίμια λαϊκά παιδιά πηγαίναμε στο δημόσιο. Πού να πετύχουμε τώρα. Μίκο, τώρα πω, μου ήρθε η φωτογραφία χθεσινή που έβαλε story. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι πήγαινε στην Περαία. Έτσι ήμουν στην Περαία, ναι. Αν ερχόσουν σε εμά με αυτό το μαλλί, είχε κοπεί ούτε καν. Δεν είχε ανέβει καν την ανηφόρα για το Αριστοτέλειο, να ξέρει. Γιατί όλοι τι ήσασταν φιγουρινιά. Άστο. Άστα, το τέλειο, ήμασταν γκέτο. Σιγάρε γκέτο, άκουσε με λίγο. Εκεί που πληρώνεις δεν σου λένε τίποτα. Τώρα, θα πάμε στο του ΠΑΟΚ. Να πάμε στο του ΠΑΟΚ βεβαίως, γιατί να δούμε λίγο τι γίνεται. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να πάμε στο του ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα.
Πραγματικά. Μπράβο, ξέρει να πουλά το προϊόν σου, αγάπη. Μπράβο. Τι κάνει, τι δουλειά κάνει σήμερα, Πόκ, τι έχει τον Πόκ, τίποτα. Ξέρει να πουλά το προϊόν σου. Δεν έχει τίποτα. Πραγματικά, περιμένω να περάσει η επόμενη εβδομάδα. Να περάσει και Αντρόμητο. Και να είμαστε μετά στο μεταξύ μα που θα είναι εκεί η ωραία εβδομάδα. Η με Φερνάντο Ιέρο, ο Άρης στην Τούμπα. Σίγουρα. Ίσως ενδεχομένως. Όχι, εντάξει, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα... Η Γκούτι. Η Γκούτι. Δεν μου λες, Γκούτι με Γκαρσία. Είχα συνεπάρξει μαζί, ναι. Ρεάλι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ω, ενδιαφέρον, Νίκο. Παρασκηνιάκι. Πω, πω, πω. Γνωστή εφημερίδα, πιστεύω ότι μπορεί να αποκαλύψει κάτι για κάποιο διάλογο. Και πιστεύω, που θα ότι αν χάσει τον Ατρόμητο και φύγει ο Φερέιρα, θα έχουμε μονομαχία Γκαρσία Γκούτι τέταρτη αγωνιστική. Δεν θα φύγει ο Φερέιρα. Δεν θα ήταν όμως πολύ ωραίο, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε Γκαρσία Γκούτι. Από τη Ρεάλ. Νίκο, δεν μπορεί ο Πάοκ να έχει Γκαρσία στον πάγκο, γιατί ο Γκαρσία δεν έχει τα απαραίτητα χαρτιά για να είναι εκεί. Μετά έχει ο Πάμπλο. Όχι. Αποκάλυψη της εκπομπής, παιδιά. Αυτά τα ακούτε πρώτα εδώ, έτσι. Όχι, είναι αποκάλυψη που κάναμε στο Πάοκ 24 Σεπτέμβρη. Δεν έχει. Τον Ιούνιο. Δεν έχει χαρτιά ο Γκαρσία. Όχι χαρτιά, ρε. Δεν μπορώ. Δεν έχει το. Πώς λένε, το UEFA Pro, πώς λέγεται. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι. Το UEFA Pro. UEFA Alpha είναι ή UEFA Pro, τώρα δεν θυμάμαι. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Σκάνδαλο. Πρώτη εδώ. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ, σοκ. Έτσι. Αποκλειστικό και αποχωρώ και τα έχω πει όλα. Μα, αυτό ήταν δηλαδή μόνο. Την Γκαρσία δεν έχει χαρτιά. Ωραία. Τι γίνεται, Αμπέλ Φερέιρα, προπονήσεις. Τι να γίνει, τι να προσπάθεια για βελτίωση της εικόνας. Υπάρχει φιλικό. Θα σταματήσω να τα πω. Ναι, ναι. Σιγά. Λοιπόν. Αύριο υπάρχει ένα φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 το πρωί. Ορίστε, Παύλο Γκαρσία θες, θα τον έχεις. Ωραία. 10 παρατέρα το φιλικό αυτό βέβαια, νωρίς. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βαρέτα συνεχίζει θεραπείες. Λογικά θα είναι έτοιμος αν όλα πάνε καλά. Για τον Ατρόμητο, οι δύο Καντουρί και Αυγούστου επίσης θεραπείες και αυτοί μετά διακοπή αναμένεται να επιστρέψουν. Οι διεθνείς κανονικά αγώνες. Το κακό είναι ότι ο Ισίτη, που είναι και αυτός που νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να μείνει η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες, αλλά έπρεπε να πάει στην Εθνική Νιγηρίας, δίνει τελευταίο μάτς την επόμενη Τρίτη. Και θα είναι ο τελευταίος που θα επιστρέψει. Αυτό είναι ένα μικρό θέμα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, θα ζήσουμε αυτό. Ο Ίγκασον είπαμε είναι εδώ. Επέλεξε να παραμείνει εδώ και να δουλέψει με την ομάδα. Και νομίζω ότι επειδή ο Βαρέλα είναι έτσι όπως είναι αυτές τις μέρες με τις θεραπείες που κάνει και με το θέμα που έχει, ο Ίγκασον ίσως και να παίξει το Περιστέρι. Είναι νωρίς ακόμα. Ο Βαρέλα πότε επιστρέφει? Ο Βαρέλα κανονικά από Δευτέρα Τρίτη θα μπορεί να προπονείται κανονικά. Μπορεί και νωρίτερα και μέσα στο Κύριακο. Μπορεί και όχι. Αλλά μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Προχωράμε. Νικό. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Είναι το 2 λεπτό το σοβαρό. Μετά ξανά απέριστε. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Πώς? Εντάξει. Από Δευτέρα Τρίτη νομίζω ότι θα μπει κανονικά. Μάλιστα. Τώρα μην περιμένεις να σου πω πάλι αυτό το θέμα που έχει με το μισοσπονδύλιο και τον σπονδύλο α, όμικρον. Μισοσπονδύλιο. Ναι, Νίκο, ναι. Μάλιστα. Ναι. Το αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Εντάξει, ο Βαρέλα θα επιστρέψει σιγά-σιγά. Αυτά, Νίκο. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Ρεπό και τέτοια δεν θα έχουμε μέσα από το Κύριακο ενδεχομένως, υπό προϋποθέσεις να ξεκουραστούμε λίγο. Ρεπό, υπήρχε μια πρόβληση για διήμερο ρεπό, το οποίο από ό,τι ενημερώθηκα προχθές άλλαξε. Ναι. Και υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρξει καθόλου. Δηλαδή να πάει η ομάδα κανονικά με προπονήσεις μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Σφίγγει τα λουριά θα λέγαμε ο Αμπέλ. Όχι, όχι, εντάξει, θα σου πω κάτι. Δεν είναι μεγάλο το γκρουπ που βρίσκεται εδώ. Δουλειά αυτή τη στιγμή γίνεται πάνω στον τομέα της φυσικής κατάστασης, οπότε πρέπει λίγο να ανέβουν οι ρυθμοί. Κοιτάξτε, σκέψου λίγο ότι την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά από Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία για το Σάββατο. Μέσα στον Ατρόμητο το παιχνίδι αυτό, έτσι. Ναι. Δύσκολο. 7 η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Δύσκολο. Δύσκολο και στο δικό μου το μυαλό, σου πω την αλήθεια, ο Ατρόμητος φέτος είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, γιατί έχουν αλλάξει πολλά. Έχει αλλάξει προπονητής, έχει αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα, έχει πολλά νέα πρόσωπα, έχουν φύγει παίκτες που ήταν
βαριά χαρτιά για την ομάδα, αλλά έχουν έρθει και παίκτες που σιγά σιγά παίρνουν μπρος. Δύσκολο παιχνίδι. Ματρόμητος πιστεύω ότι θα είναι καλός φέτος. Καλός. 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 Οριστικό και αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, μάλιστα, ωραία, αγάπη Γαβριλίδου. Έχουμε κάποια αντίδραση, έστω και ανεπίσημα, από πλευράς ΠΑΟΚ σε αυτή την είδηση που κυκλοφόρησε σήμερα για την πρόταση που κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο όμιλος Alter Ego για την Νόβα? Ω, μα τι σοκ. Μα τι σοκ, πραγματικά. Την Decadans. Την Decadans. Δευτεράντες. Χριστέ μου, την Decadans. Λαϊκάντες, λοιπόν. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια αντίδραση. Δεν μπορείς να μιλήσω μετά. Δεν είναι κάτι που δεν περίμενε κανείς τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ο ΠΑΟΚ σταμάτησε οποιαδήποτε επικοινωνία με την Νόβα, οποιαδήποτε κουβέντα. Γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά χάλασαν οι σχέσεις του με την Νόβα. Ναι. Γιατί ήξερε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Το πρωί το συζητούσαμε με τον Σταύρο στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να μπει στη διαδικασία να μιλήσει με την Νόβα από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί μετά δεν μπορείς να αφήσεις τα δικαιώματά σου στα χέρια του Ολυμπιακού, του Μαρινάκη και του οποιοδήποτε Μαρινάκη. Ήταν αναμενόμενο. Απλά σήμερα ουσιαστικά βγήκε στην επιφάνεια. Δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω για αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρεις την κατάληξη που θα έχει και αν η Νόβα θα... Εντάξει, Νίκο, και μόνο, και μόνο πραγματικά που συμβαίνει αυτό, σκέψου λίγο τώρα. Αν μπορεί μέσα στην Νόβα κάποιος να συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω? Καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, δεν ξέρεις βέβαια ότι αυτό θα γίνει σίγουρα. Με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι. Ναι. Με βάση τα προβλήματα που στην εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι. Όχι τώρα, εδώ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ναι, ναι. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πολλά πράγματα που υπάρχουν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Δεν είναι κάτι απλό. Γιατί με την λογική να σου πω εγώ ότι ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να σε σώσω. Εσύ πώς μου συμπεριφέρεσαι? Σωστό. Μα πρώτα αυτό είναι. Σωστό. Οπότε ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ σε αυτή την διαδικασία. Το ήξερε εδώ και πάρα πολύ καιρό, συζητήσατε εδώ και πολύ καιρό, το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό. Η πλάκα είναι ότι το διέρευσαν εδώ και πολύ καιρό, να που έγινε. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει τραβήξει το δρόμο του ΠΑΟΚ TV. Είναι γνωστό από χθες. Σιγά σιγά θα γίνουν και ανακοινώσεις και για τα πακέτα και για όλα και για τον τρόπο λειτουργίας. Και η ζωή συνεχίζεται. Και σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Σαββίδης δεν τον πηγαίνει τον ΠΑΟΚ στο Open. Ναι. Κοίτα, αυτό είναι ένα ερώτημα που το έχουν πολλοί. Αλλά νομίζω ότι συγκεκριμένη απάντηση για το Open δεν υπάρχει. Πιο πολύ το ΠΑΟΚ TV είναι κάτι που ετοιμάζεται εδώ και καιρό και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλους και το επέλεξαν. Ουσιαστικά, Νίκο, είναι η επόμενη μέρα. Οκ, ναι, το δέχομαι. Απλά από τη στιγμή που έχεις ένα κανάλι δικό σου. Ναι. Και το οποίο μπορείς να πάρεις, νομίζω, περισσότερα χρήματα από τη διαφημιστική πίτα. Ειδικά σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έτσι. Περισσότερα... Δεν είμαι σίγουρη, αλλά ναι, οκ, μία ή άλλη. Ναι. Και όσο να σου πω κάτι, αγάπη, λέμε, πολλοί δίνουν το 5 ευρώ. Υπάρχουν όμως, νομίζω, επίσης εξίσου πολλοί που το σκέφτονται κάποιες φορές, να ξέρεις. Το σκέφτονται επειδή δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία ή στο οικονομικό κομμάτι. Και στη διαδικασία και στο οικονομικό. Άλλοι πάνε σε μια καφετέρια και το βλέπουν 15 άτομα. Εντάξει, Νίκο, να σου πω κάτι όμως, αν πας στην καφετέρια, δεν έχει διαφορά το 5 ευρώ που θα δώσει το καφέ με το 5 ευρώ που θα δώσει το παιχνίδι. Εντάξει, και αυτό παίζει τον ρόλο του σίγουρα. Επίσης, να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω, το βλέπω και από δικούς μου ανθρώπους που, okay, δεν ήταν συνηθισμένοι να κάθονται, να μπαίνουν στη διαδικασία με το λάπτοπ, με το κινητό, με το τάβλετ, οτιδήποτε, να αγοράσουν ένα παιχνίδι και να το δουν. Αλλά πρώτον, είναι κάτι που θα το συνηθίσει ο κόσμος. Δηλαδή, πέναλτι για τη Φινλανδία. Το οποίο έκανε Κουρμπέλης, αν πρόλαβα να δω. Όπου κοιπάει. Στο 51 πρέπει να είδα Πούκι, νομίζω. Αχ, Νίκο, να σου πω κάτι. Είναι ο Πούκι. Είναι ο Πούκι. Είναι ο Πούκι με το νούμερο 10. Κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή μου χαλάς ό,τι έχω παίξει. Είναι ο Πούκι όμως. Είναι ο Πούκι με το νούμερο 10. Έχουμε παίξει δύο γκολ Πούκι όμως. Δεν πρόλαβα να δω αν είναι όντως ή όχι. Τον ανατρέπει βέβαια, αλλά δεν πρόλαβα να δω καθαρό. Ο Πούκι. Ναι, μας πειράζει, μια χαρά. Μπράβο, Ελληνίδα, στην ψυχή, μπράβο.
ο Πούκι παίρνει φόρα, εκτελεί, η μπάλα είναι γκολ. Τι, α, δεν είναι Νικό. Ψάρωσες, ε. 1-0 η Φιλανδία με το πέναλ του Πούκι. Στο 52. Θετικό, θετικό. Ακόμα ένα θέλουμε. Λοιπόν, μπράβο, βλέπω εκεί πέρα φανσίπ προβληματισμένο. Χτυπιούνται οι Φιλανδοί στο Τάμπερε. Με Γρηγόρια Τρίδη εκεί, Με Γρηγόρια Τρίδη βεβαίως. Και Αλέξη Πυρόπουλου, καλησπέρα από το Φιλανδία. Ναι. Παιγνίδι με γάμα, όχι με χ. Ποιο? Παιγνίδι με γάμα, ένα όχι παιγνίδι, με χ. Ναι, ένα παιγνίδι εδώ. Ένα παιγνίδι. Παιγνίδι πρόκρισης. Λοιπόν, 1-0 λοιπόν η Φιλανδία με τον Πούκι να σημαδεύει την αριστερή γωνία του Μπάρκα, η δεξιά του έπεσε ο τερματοφύλακας. Μπάρκας βεβαίως, τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Δύσκολα τα πράγματα Άικα για την Ελλάδα. ΑΕΚΑ. ΠΑΟΚΑ, Φουτμπαλίτσκα. Ναι. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα με αυτή την εξέλιξη και το 1-0. Βλέπω το Euro σιγά σιγά να απομακρύνεται πολύ. Αλλαγή Δημήτρης Πέλικας και γκολ. Για να είσαι φατζίδες και γκολ. Δεν τα βάζει τον Πάκο, θα βάλει στην Εθνική. Να ξέρεις. Το ίδιο. Και ο φατζίδες δεν τα βάζει. Απλά θα βάλει εκεί. Λοιπόν... Εγώ ποντάρω Πέλικας, εσύ ποντάρεις Φέτφα. Φέτφα, anytime. Θα μπει το γυρίσει μόνος του. Και μεταγραφή 4 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι. Τελειώσουμε. Ναι, αυτό. Ναι, τα σκέτα. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Αγάπη Γαβριλίδου, αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί έχεις και δουλειά, συνεχίσεις. Ναι, Νίκο, θέλω να σας αφήσω, αν και είχα πάρα πολλά ακόμα να πω για τον ΠΑΟΚ, γιατί η καιρό ήταν πλούσια. Περισσότερα αύριο στο ΠΑΟΚ καλό. 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 Πολύ καλό. Πολύ ωραία. Καλό. Τι ώρα το ΠΑΟΚ 24? Τι ώρα το ΠΑΟΚ 24? Τι ώρα το ΠΑΟΚ 24? 2 το μεσημέρι. Αλλάξαμε ώρα. 2. Άλλαξε ώρα. Καλά, περίμενε. Μάλιστα. 12-2, Νικό. Είναι αυτό το κλείσε το σταθερό ραντεβού. Στις 12 το πρωί. Λίγμπρο κατά 4,4. Σταθερό. 24. Σταθερό. Σταθερό τώρα. Σταθερό. Τώρα. Είναι οριστικό. Είναι οριστικό. Νικό. Είναι οριστικό, αγάπη Γαβριλίδου. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από την καλή συνέχεια σε ένα αγάπη Γαβριλίδου που μας μετέφερε τα νεότερα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος και αυτός έτσι είναι σε mood διακοπής. Είναι και αυτό το φιλικό αύριο με την ΚΑΠΑ 19 το πρωί. Έχουν γενικότερα φιλικά οι ομάδες της πόλης και ο Άρης αύριο είπαμε 6 ώρα με τον Ολυμπιακό Βούλ. Θα μιλήσουμε για Άρη μετά από το διάλειμμα. Για δώσει λίγο χάλη, Χρήστο. Λοιπόν, για να κάνουμε μια σκούπα λίγο το στοίχημα. 1-0 το Ισραήλ μόλις τώρα τα Σκόπια. Καλά τα κάνει. Είπαμε η Εθνική είναι πίσω σκορ 1-0. Γρηγόρη Ατρίδη, ρεπορτάζ, περηφάνεια για τον αδελφό μας. Με το πέναλ του Πούκι στο 52, Φιλανδία-Ελλάδα, Βοσνία και Αρζεγκοβίνη-Λιχτεστάιν 1-0, Γιβραλτάρ-Δανία 0-3, Ιρλανδία-Ελβετία 0-0, Ισραήλ-Σκόπια 1-0 τώρα, Νήσι-Φερόε-Σουηδία 0-4, Νορβηγία-Μάλτα 2-0, Ρουμανία-Ισπανία 0-2 και Φιλανδία-Ελλάδα 1-0. Θα πάμε σιγά-σιγά στο δεύτερο break, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα, Πέμπτη. 5 του Σεπτέμβρη και όπως κάθε Σεπτέμβρη, έτσι και το φετινό Σεπτέμβρη, ξεκινάει η φοιτητική περίοδος. Και τι γίνεται κάθε φορά που ξεκινάει ο Σεπτέμβρης και τι χαμός από παιδιά που έρχονται και πάνε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ψάχνοντας σπίτια, έπιπλα, φωτιστικά, γενικότερα πράγματα για να εξοπλίσει το νέο του σπίτι. Και στην αρχή πάντα ξεκινάς με λίγα, φυσιολογικά, και στην πορεία λες, βλέπω και τα υπόλοιπα. Σήμερα βέβαια, εσύ Έλληνα φοιτητή, δεν έχεις τέτοιες ανησυχίες. Γιατί με τη Vattenfall ξεκινάς τη νέα χρονιά με την ενέργεια που σε απογειώνει, αρκεί να κάνεις Power Start. Γίνε πελάτης Vattenfall έως τις 31 του Οκτώβρη και κέρδισε σημαντικές εκπτώσεις στο ρεύμα σου, χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγια, για ένα ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί, φίλε φοιτητή ή φίλη φοιτήτρια. Γιατί μπαίνεις σε κλήρωση για να διεκδικήσεις πλούσια δώρα, όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίας άνω των 1.000 ευρώ, δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ, 1.500 μέχρι στιγμής, και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets και λοιπά. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο, αρκεί να έχεις τη Vattenfall να φροντίζει για σένα και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα
ένα από τα καταστήματα της Vattenfall. Ίωνος Δραγούμη 4 στο κέντρο της πόλης. Αριστοτέλους 64 στον εξωτικό Εύωσμο. Παναγή Τσαλδάρη 3 στη Νεάπολη και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13. Και μπορείς επίσης να κερδίσεις ακόμη περισσότερα όπως ένα πολυμηχάνημα HP. Πάμε στο διάλειμμα Χρήστο και όσοι και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Λίβερα 107,4 Μπαλαντέρ, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Τελευταία για αυτή την εβδομάδα, Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στην ρυθμίση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για βραδινή κουβεντούλα χαλαρή. 2-3-10, 2-87 και 3 οκτάρια για να τα πούμε και μαζί, όσοι έχετε τη διάθεση. Και λίγο σας έπιασε μια νύστα όσο να είναι, βλέποντας την εθνική του John Van Sip να ητάται με 1-0 για την ώρα από τη Φιλανδία στο 67, είμαστε τώρα μπαίνουμε στο 68, από το 51 η Ελλάδα είναι πίσω στο σκορ με το πέναλτι του Πούκη, το εύστοχο πέναλτι του Πούκη. Έχουμε κάνει καμιά αλλαγή, Χριστογιώση, το βλέπεις, προσέξεις κιόλας. Κουλούρη βλέπω μπροστά, δεν. Λίγα πράγματα, πολύ μαυρισμένος ο Κουλούρης εκεί πέρα στην Τουλούζη, δηλαδή τι... Πολύ βαράει ο ήλιος μάλλον. Γιάννη Φετφαζή δεν βλέπω να σηκώνει ο Τζον Φαν Σιπ. Αλλά το Φετφα εκεί πέρα να τους κάνει ανάστα τους Φιλανδούς ο Τάμπερε να γυρίσει η κατάσταση τώρα που είναι και φορμαρισμένος. Γιατί τα υπόλοιπα παλιεκάρια, όπως θα έλεγε και ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν μπορούν τα παλιεκάρια. Δεν μπορούν τα παλιεκάρια. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο κομπόνι του στοιχήματος για τα προκληματικά του Euro. Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Λίχτεστάιν 1-0. Γιβραλτάρ, Δανία 0-3, αλλά τώρα έχει φάση η Δανία. Για να δούμε. Για να δούμε αν η Δανία θα κάνει το τέταρτο, θα κάνει το 4-0, το 0-4 για την ακρίβεια. Έλα, δεν μου το δίνει. Το δίνει τώρα, 0-4 η Δανία, συνέδρα του Γιβραλτάρ. Ιρλανδία-Ελβετία 0-0. Ισραήλ Σκόπια, ισοφαρίζοντας Σκόπια 1-1. Νήσι Φερόε Σουηδία 0-4. Νορβηγία Μάλτα 2-0. Ρουμανία Ισπανία 1-2, μειώνουν οι Ρουμάνοι του Κοσμίν Κόντρα. Και Φινλανδία Ελλάδα 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Πούκη. Εν τω μεταξύ, πριν πάω στο Τουάρι, έχει πιάσει το μάτι μου ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι, ταιριάζει και σε αυτή την ώρα που είμαστε στον αέρα της πόλης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Αδιανόητο ξεκατίνιασμα, λέει, στο Instagram μεταξύ του πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, του Τίμα, και της γυναίκας του, με αρκετές πικάντικες λεπτομέρειες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Εδώ είμαστε. Αυτά είναι το ψωμί μας, ρε φίλοι. Γι' αυτά ζούμε, δεν είναι. Μόνο γι' αυτά. Ο Λετωνός πρώην παίκτης, λέει, του Ολυμπιακού, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε πως χώρισε από τη γυναίκα του και μητέρα του παιδιού του, τονίζοντας πως είναι έτοιμος για μια νέα αρχή στη ζωή του. Και γιατί το γράψεις στο Instagram, ρε φίλε, δηλαδή ότι είσαι έτοιμος για μια νέα αρχή στη ζωή σου? Δεν μας νοιάζει. Κράτα τη για σένα. Λοιπόν, μπήκε ο Μπακάκης στη θέση του Τωροσίδη. Δηλαδή χάνεις 1-0 και αλλάζει το δεξιό σου μπακ. Αλλάζουν όλα. Πραγματικά. Η Ελλάδα με στην περιοχή. Σου δεν θα γίνει ποτέ, χάνεται η κατοχή, κλέβουν οι Φινλανδοί. Και λέει αυτός ο Τίμα, μόλις έμαθα από... βασικά η ανάρτηση της πρώην πια σύζυγου του. Μόλις έμαθα το σύζυγό μου πως χωρίσαμε εδώ και μισό χρόνο. Αλήθεια δεν το ήξερα αυτό, λέει. Αυτό που ξέρω είναι πως εδώ και περίπου 6 μήνες άρχισε να με απατά και μετά μέσα στο καλοκαίρι μου είπες πως θέλεις να σώσεις την οικογένεια. Λέει, αυτό έχει ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον σου είναι να μπλοκάρεις στη μάνα του αγοριού σου τις πιστωτικές κάρτες, ώστε να μην έχει χρήματα το παιδί σου να φύγουν από το διαμέρισμα, ώστε να ζει στους δρόμους. Η άλλη επιλογή είναι να υπογράψεις τα γρήγορα κάποια χαρτιά, ώστε να είσαι ελεύθερος άνδρας για τη νέα σου κυρία, που λέει πως δεν κάνει ραντεβού με παντρεμένους άντρες. Γιατί το κάνεις αυτό, λέει. Αυτή η Βιόλα, αν την πω έτσι, με 3 παιδιά από 3 διαφορετικούς άνδρες, το αξίζει αυτό? Ξέρεις άραγε πως δεν είσαι ο μόνος άνδρας στη ζωή της τώρα? Το πήγες πολύ μακριά, έγραψε αυτή η κυρία για τον Τίμα. Ο Τίμα δεν απάντησε όμως. Μάλιστα, ρε τι γίνεται.
Ρε, τι γίνεται. Τι νομίζετε ότι οι αθλητές που έχουν λεφτά και παίζουν ψηλό επίπεδο δεν έχουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους? Αυτό θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα επεισόδιο στις οικογενειακές ιστορίες Κατερίνας Καινούριου. Στο Open Beyond. Ρε, το ντύμα. Τώρα που κρύβεται η αλήθεια, κανείς δεν ξέρει. Δεν πειράζει, αλλά θύμισε λίγο Όγνη Εμβράνιες με την άλλη την. Πώς τη λέγανε, εκείνη την ξανθιά. Και το ξανθό, το τσόλι. Χρήστο Κιώση από τη Σερβία. Ωραίο, Χρήστο τώρα. Εντάξει, ωραίο. Πολύ πλάστικ ήταν, πάρα πολύ. Που τον έγραφε ότι είναι και τέτοιο. Μικροκούρτιτσα. Μικροβράνιες, τσακ. Και τον πήρε Ιάκ να τον βάλει στο κέντρο της άμυνας. Λοιπόν, άντε πάω στο σοβαρά λίγο τώρα. Τατουάρι. Από το μεσημέρι διαβάσατε την αποκάλυψη του All About Aris και του Libero 107,4 φυσικά για τον Φερνάντο Ιέρο. Ιέρο λέγανε, ποιον λέγανε Ιέρο Έλληνα ποδοσφαιριστή? Ε, Στολτίδη. Ιέρο, φίλε. Ιεροχλής Στολτίδης. Βέβαια. Η αποκάλυψη λοιπόν του All About Aris για τον Φερνάντο Ιέρο, ο οποίος είναι ο πρώτος στόχος των κυτρινόμαυρων για τον πάγκο της ομάδας εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Με την ΠΑΕ να επιβεβαιώνει το εν λόγω ρεπορτάζ του All About Aris λίγο αργότερα και να ενημερώνει ότι ο Άγγελος Χαριστέας θα ταξιδέψει την Κυριακή στην Μαδρίτη προκειμένου να έχει συνάντηση τόσο με τον Ιέρο όσο και με τον Γκούτι. Ο άλλο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης και επίσης θρύλος της Βασίλισσας είναι η δεύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή για τον πάγκο της ομάδας. Παίχτης που ταιριάζει περισσότερο στις ηλικίες που ψάχνει ο Άρης προπονητή, γιατί ο Γκούτι είναι 42. Ο Ιέρο είναι 51. Υπάρχει μια διαφορά όσο να είναι. Απλά ο Ιέρο είναι ο Ιέρο. Πολύ μεγάλο δεν τον λες, οκ. Okay. Δεν είναι 55 φεύγα. Και είναι και ένας άνθρωπος με εμπειρίες ατελείωτος ως ποδοσφαιριστής. Είναι μια προσωπικότητα την οποία ψάχνει ο Άγγελος Χαριστέας αυτή τη στιγμή για τον πάγκο της ομάδας. Και το γεγονός ότι πάει ο ίδιος ο Χαριστέας στην Ισπανία για να μιλήσει μαζί του, όπως και με τον Γκούτι, φανερώνει ότι κάτι υπάρχει και ότι αμφότεροι γνωρίζουν για τον Άρη και είναι θετικοί στην προοπτική των κυτρινόμαυρων. Αυτό το χαλί από εβδομάδα πρέπει να αλλάξει, γιατί σε λίγο θα μας παίρνει ο ύπνος με την επιλογή του Μοσχοβίτη, με αυτά τα ψαγμένα που βάζει όλη την ώρα. Θα το διευθετήσουμε από Δευτέρα αυτό το ζήτημα με το χαλί. Τι έγινε? Μπήκε ο Παυλίδης στη θέση πιανού, δεν προλάβα να δω. Του Κουλούρη, μάλιστα. Βγήκε ο Ευθύμης Κουλούρης. Προσπαθεί ο κύριος Φανσίπ να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Μπας και να τρέψει την κατάσταση, αλλά χλωμό το κόβω. Όσο παρουσιάζει η εθνική αυτή την εικόνα, γκολ δεν βάζει, ούτε μέτησε. Λοιπόν, και ένα φάλο τώρα που κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Πούκι. Συνεχίζοντας μετά του Άρη, λοιπόν, ο Ιέρο στους παλιούς ειδικά είναι πολύ γνωστός. Θρύλος, μεγάλος θρύλος της Real Madrid, αρχηγός της επί σειρά ετών, με Champions League, με πρωταθλήματα Ισπανίας, με κύπελα, ως παίχτης πάντα, και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Όχι πολύ μεγάλη πορεία στους πάγκους. Θυμίζω πέρυσι είχε αναλάβει την Εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η διοργάνωση λόγω της αποχώρησης του Χουλιέν Λοπετέγγι. Δεν τα πήγε πολύ καλά η Ισπανία, βέβαια, οκ. Okay. Άνθρωπος που χαίρεται της εκτίμησης της Ισπανικής Ομοσπονδίας, στην οποία έχει τελέσει τεχνικός διευθυντής δύο φορές, μάλιστα τη μία το 2010 που οι Ισπανοί κατέκτησαν και το παγκόσμιο. Έχει περάσει τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Έχει περάσει και τη Ρεάλ Οβιέδο για ένα φεγγάρι. Στερείται εμπειρίας, αλλά σίγουρα έχει πολύ ποδόσφαιρο μέσα το συγκεκριμένος. Όπως το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Γκούτι, ο οποίος την περσινή σεζόν διετέλεσε βοηθός προπονητή στην Μπεσίκτας, όπου είχε αγωνιστεί κιόλας μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος είχε κλείσει και την καριέρα του εκεί. Και αυτός επί σειρά ετών στη Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτός έχει περάσει από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης ως προπονητής. Πιο κοντά νομίζω σε αυτό που θέλει ο Άρης ηλικιακά, αλλά η πρώτη επιλογή για τον Άγγελο Χαριστέα είναι αυτή
του Φερνάντο Ιέρο. Θα γίνει αυτό το ταξίδι στην Μαδρίτη την ερχόμενη Κυριακή και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ραντεβού που θα πραγματοποιήσει ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κιτρινών Μαυρών. Επαναλαμβάνω όμως, το γεγονός ότι ο Χαριστέας πάει στην Μαδρίτη σημαίνει ότι τους έχει μιλήσει, ότι ξέρουν για τον Άρη και ήρθε η ώρα να γίνει και αυτή η πολύ σημαντική κατηδίαν συζήτηση, να ακούσει και τους δύο και αναλόγως να πάρει και τις αποφάσεις του. Ο Ιέρο βέβαια περιμένει κάτι και αυτό ενδεχομένως να είναι ο πάγκος της Εθνικής Ισπανίας ξανά, όπως αναφέρουν κάποιες πληροφορίες, και γι' αυτό του έχει δοθεί και μια διορία μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη εκεί πέρα. Θα μιλήσει βέβαια με τον Χαριστέα, θα μιλήσει και με τον Κούτιο Χαριστέας. Είναι πιθανό, όχι σίγουρο, αλλά πιθανό ο Χαριστέας να κάνει και ένα ραντεβού με τον Ραούλ από τη στιγμή που θα βρίσκεται στην Μαδρίτη. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ήταν οι συμπαίχτες στην Σάλκε, οι δυο τους. Γνωρίζονται, έχουν διατηρήσει μια σχέση, μια επαφή, και από τη στιγμή που ο Χαριστέας θα βρίσκεται στην Μαδρίτη, δεν αποκλείεται να βρεθεί και με τον άλλο θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, τη σημαία των Μαδριλένων στη σύγχρονη ιστορία τους, και να τα πούνε γενικά, αλλά και ειδικά ενδεχομένως για τον Άρη, κάποιες πιθανές συνεργασίες του Άρη με τη Ρεάλ. Αλλά επαναλαμβάνω, ένα ραντεβού που δεν ξέρουμε αν θα γίνει σίγουρα, και ό,τι και αν συζητηθεί θα είναι πάρα πολύ μακρινό. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό το φιλικό αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα με τον Ολυμπιακό Βόλου στο γήπεδο του Μακεδονικού για τον Άρη. Παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Nova και ραδιοφωνικά φυσικά μέσα στο Λίμπερο 107,4. Παιχνίδι στο οποίο νομίζω θα εστιάσουμε περισσότερο στα πρόσωπα παρά στο σύνολο. Να δούμε για πρώτη φορά τον Αμπούμπα, τον 29χρονο Γάλλο μέσο παπέκτη του Άρης, πριν από λίγες ημέρες, στον επίσημο ντεμπούτο του. Να δούμε τον Άλεξ Μενέντεθ. Να δούμε λίγο παραπάνω τον Ντάνιελ Μαντζίνι. Τον Μπρούνο Γκάμα, κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο διάστημα αγώνα, γιατί να μην τα παίξει αρκετά αύριο ο Πορτογάλος. Χρειάζεται άλλωστε αγωνιστικά λεπτά. Και ο Τόλης Τερζής περιμένει και τις επόμενες μέρες και με το αυριανό φυσικά φιλικό να δει κατά πόσο μπορεί να αγωνιστεί βασικός ο Γκάμα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Γιατί όσο ο Άρης δεν βρίσκει προπονητή, αυτός ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα για το μάτς της μεθεπόμενης εβδομάδας είναι ο Τόλης ο Τερζής, που ήδη δουλεύει πάνω στους πράσινους και ετοιμάζει τακτικά τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Χωρίς διεθνείς βέβαια, δηλαδή Φετφατζίδη, Κόρχουτ, Ρόουζ και Έμαν. Θα δούμε αύριο τον Άρη σε ένα φιλικό έτσι περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα, αλλά με ενδιαφέρον όσον αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα που είτε θα ξαναδούμε είτε θα δούμε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Η Εθνική πήγε να κάνει τα αριστερά κάτι μέσα στην περιοχή, κερδίζει ένα κόρνερ. Ανεβήκαμε δηλαδή, Χριστό Γιώση. Επειδή έχω πλάτη στην τηλεόραση και δεν βλέπετε την αλήθεια, εκτελέστηκε πλασαριστά η Εθνική από τα αριστερά για να δούμε η σέντρα. Ένα κατέβασμα τη μπάλα που να γίνει πολύ κακό είναι πίσω στον τερματοφύλακα η μπάλα των Φιλανδών. Πάει και αυτή η φάση για την Ελλάδα. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Βλέπω κάτω Ert Sports έχει επανάληψη το μπάσκετ Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία. Θα αναφέρω μετά τις 11.30 και το πρόγραμμα της εθνικής μπάσκετ στην επόμενη φάση του παγκοσμίου. Πότε παίζει με τους Αμερικανούς, σε τι όμιλο βρίσκεται και οι μέρες και ώρες δεξιορίστων αγώνων. Οι Φιλανδοί είναι τώρα στην επίθεση. Από τα δεξιά συγκλίνουν στον άξονα, ένα σουτ κάκιστο, φάνηκε σαν να βρίσκει κάπου, τελικά είναι out για την Ελλάδα. Στο 83ο λεπτό βαδίζουμε αντίστροφα, μετράμε αντίστροφα βασικά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Δύσκολα τα πράγματα για την Εθνική, που ανάθεμα να έχει κάνει μια καλή φάση. Δεν μπορεί για την ώρα κόντρα στους Φιλανδούς, οι οποίοι επαναλαμβάνω το 51 προηγούνται με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Πούκη. Μια σέντρα τα δεξιά για την Εθνική, απομακρύνει η άμυνα της Φιλανδίας. Δεύτερη σέντρα από τα αριστερά αυτή τη φορά. Στο πρώτο δοκάρι απομάκρυνση της μπάλας, πλάγιο για την Ελλάδα από τα αριστερά. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Και συνέχεια να πάμε στο τελευταίο break για απόψε. Αλλαγή βλέπω για τη Φιλανδία. Βγαίνει ο Πούκη, ο οποίος φαίνεται κουρασμένος κιόλας. Τώρα αυτός που μπαίνει, μην ζητάτε να προφέρω το όνομά του. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία.
Πώς προφέρεται ρε Χρήστο αυτός? Καρλ... Αχ, δεν μπορείς να το δω. Το νούμερο 7, φανέλα με το νούμερο 7. Λοιπόν, αλλαγή για τους Φινλανδούς. Τώρα το πλάι για την εθνική από τα αριστερά. Πίσω η μπάλα. Ο Πασταθόπουλος για το Μανολά. Έφυγε πολύ από την περιοχή της Φινλανδίας η μπάλα. Τώρα πίσω στο μισό της εθνικής είναι. Που πάει ξανά σε σετ παιχνίδι. Και προσπαθεί να βρει τρόπους να διασπάσει την άμυνα των Φινλανδών και να πατήσει στην περιοχή με καλές προϋποθέσεις. Δεν τα έχει καταφέρει δυστυχώς μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα είναι βέβαια το πρώτο παιχνίδι του Φανσίπ. Αλλά και πάλι γενικότερα η εθνική δείχνει να έχει θέματα αρκετά. Τα αριστερά τώρα με τον Πασταθόπουλο, που ξέρει να κατεβάζει μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά. Για να δούμε. Μες στην περιοχή κόβει ο αριστερός μπακ της Φινλανδίας. Επιμένει η Ελλάδα. Έχει ανεβάσει ρυθμό στα τελευταία λεπτά. Πιέζει, κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Αλλά μάταια και χωρίς να έχει απειλήσει ουσιαστικά μέχρι στιγμής. Τώρα θα χάσει και την μπάλα. Πιέζει για να κλέψει πάλι. Θα γίνει φάουλ υπέρ των Φιλανδών. Μαζί μας η δεύτερη ώρα φυσικά Στοίχημαν και Στοίχημαν.gr. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, σε οποία στην εφαρμογή μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό μέσα σε 2-3 λεπτά και να μπείτε να παίξετε στο live που σας δίνει τη δυνατότητα η Στοίχημαν. Επόμενο γκολ εθνική Φιλανδίας. Γιατί η Ελλάδα δύσκολα και cash out μπορείτε να κάνετε και το καζίνο να παίξετε. Όλα αυτά και πολλά ακόμα σας τα προσφέρει η Στοίχημαν και το Στοίχημαν.gr που είναι μαζί μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με τη βοήθεια του Χρήστο Κιώση θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για απόψε και θα επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερο μπάσκετ. Έφτασε κάπως κοντά θα λέγαμε η εθνική συνισοφάρηση στις καθυστερήσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το 1-0 των Φιλανδών παραμένει και δεν θα αλλάξει κάτι λογικά. Έτσι όπως το βλέπω, ένα τελευταίο γέμισμα για την Ελλάδα που προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα μπροστά και να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Νέο γέμισμα, στα αριστερά η μπάλα, για να δούμε. Έχουμε ακόμα μια τελευταία ελπίδα, μια τελευταία ελπίδα. Για να δούμε την εθνική μας στα αριστερά. Σταφυλίδης, σταματάει, παίρνει το διάδρομο, χαμηλή, καλή σέντρα του Σταφυλίδη. Παράλληλα, μέσα στην περιοχή, κόβεται την άμυνα των Φιλανδών. Πλάι για την Ελλάδα, συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Τελευταία φάση, λογικά, τώρα, με δύο μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Τι θα γίνει, τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο. Μην το σφυρίξει, τι τώρα. Ο Πασταθόπουλος, γέμισμα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα είναι out για την Φιλανδία. Κάπου εδώ νομίζω Χρήστο Κιώση, φίλοι ακροατές, τελειώνουν όλα για την Εθνική Ελλάδος. Γεια σου θα λέγαμε. Ταιριάζει ενδεχομένως αυτή την περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολο πλέον το έργο της Ελλάδας για την πρόκρισή της. Πανηγυρίζει ο Πούκης στον πάγκο των Φιλανδών. Αυτός δηλαδή που διαμόρφωσε και το 1-0 με το πέναλτί του στο δεύτερο ημίχρονο. Τελευταίο σφύριγμα. Ήττα για την Ελλάδα από την Φινλανδία με 1-0, τον γκολ του Πούκη με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Πανηγυρίζουνε λες και πήρανε το Euro οι Φινλανδοί. Προβληματισμός στην Ελλάδα, μεγάλος ο ντεμπούτο του Τζον Φανσίπ στην τεχνική ηγεσία της εθνικής. Τον δείχνει τώρα η τηλεόραση, ξανά τώρα πλάνο στον προπονητή των Φινλανδών. Από το κακό στο χειρότερο, η εθνική μας γνώρισε ακόμα μία ήττα και τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Από όπου θες αγκαλιές Φιλανδοί. Πω πω πανηγύρια ρε φίλε. Σιγάρε, σιγάρε, τι κάνανε. Τρελάθηκαν. Ρε τους Φιλάνδους. Λες και πήραν κανένα τίτλο κάνουν. Μικρές ομάδες ρε Χριστό Κιώση. Από αυτούς πας και χάνεις. Τα χωριά Σκανδιναβία. Περιοδεύον θείασος έγινε η εθνική της ΕΠΟ. Του Βαγγέλη γραμμένου Χριστό Κιώση. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα που τώρα τη δείχνει σε επανάληψη στο Earth Sports για όσους δεν προλάβατε να τη δείτε το μεσημέρι. Νίκησε τη Νέα Ζηλανδία με αυτό τον περίφημο χορό, πώς λέγεται, Χάκα, Χάκα, 103-97, με μια προβληματική εικόνα βέβαια, η Ελλάδα δυστυχώς, έδωσε δικαιώματα στους Νεοζηλανδούς σε αυτή την τελευταία αγωνιστική της
πρώτης φάσης, την οποία ολοκλήρωσε με ρεκόρ 2-1. Και μιλάμε τώρα για ένα μάτς το οποίο η Ελλάδα νίκησε, αλλά δέχτηκε πάνω από 90 πόντους. Οκ, έβαλε 103, αλλά δέχτηκε 97. Και γενικότερα η άμυνα είναι ένα θέμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Με τον Αντετοκούμπο να είναι ο πρώτος σκόρερ της Ελλάδας με 24 πόντους, αυτός ο Webster, ο οποίος ήταν βγαλμένος από το NBA 2K στο PlayStation, είχε 31 πόντους. Καλό παιχτάκι αυτός. Λοιπόν, και ο Παπαπέτρου είναι ο άλλος που ξεχώρισε από πλευράς Ελλάδας. Με 10 rebound βλέπω τον Αντετοκούμπο, 6 τον Παπανικολάου, 7 assist ο Σλούκας που είχε κι άλλες 11 με τη Βραζιλία, 18, θα έχει και καμιά ακόμα σίγουρα στην πρεμιέρα με το Μαυροβούνιο. Λοιπόν, η Ελλάδα η οποία πέρασε λοιπόν στην επόμενη φάση και θα παίξει το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου με τη ΣΥΠΑ, 3,5 ώρα αυτό το παιχνίδι το Σάββατο, το μεσημέρι. Και το παιχνίδι με την Τσεχία θα διεξαχθεί το πρωί της Δευτέρας στις 11.30, παρακαλώ, νωρίς, πουρνό. Τι γίνεται τώρα με τα σενάρια πρόκρισης της Ελλάδας στους 8, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Για δώσε λίγο, Χριστό. Τα κριτήρια πρόκρισης στην επόμενη φάση είναι, βάσει τη FIBA πάντα, μεγαλύτερη διαφορά πόντων των ομάδων στο μεταξύ τους παιχνίδι, μεγαλύτερος αριθμός πόντων που σκόραρε μια ομάδα στο μεταξύ τους παιχνίδι, μεγαλύτερη διαφορά πόντων σε όλα τα παιχνίδια του γκρουπ, μεγαλύτερος αριθμός πόντων που σκόραρε μια ομάδα σε όλα τα παιχνίδια του γκρουπ. Για την Ελλάδα, με 2-2 περνάει σε προημιτελικά. Αυτό είναι το σίγουρο. Δηλαδή, αν κερδίσει τους Αμερικανούς το Σάββατο και τους Τσέχους τη Δευτέρα. Εκτός αν προκύψει τριπλή ισοβαθμία και ένας απίθανος συνδυασμός αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε δύο νίκες της Ελλάδας, ήττα της Βραζιλίας από την Αμερική και νίκη της Τσεχίας, δηλαδή στο 4-1 Ελλάδα, ΗΠΑ και Βραζιλία, θα μετρήσει μεταξύ των τριών ομάδων που ισοβαθμούν η διαφορά πόντων, καθώς αποτελέσματα θα έχουν όλες ρεκόρ 4-1. Η Βραζιλία βρίσκεται στο σύν 1, η Εθνική στο μείον 1, επομένως μια νίκη με τουλάχιστον 2 πόντους διαφορά εξασφαλίζει την πρόκριση για την Ελλάδα. Αντιθέτως, αν Ελλάδα και ΗΠΑ κερδίσουν τους αγώνες τους με ένα πόντο, τότε προκύπτει απόλυτη ισοβαθμία σε επίπεδο νικών και διαφοράς πόντων. Επομένως, θα μετρήσει καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια, με επόμενο κριτήριο τη διαφορά πόντων στο σύνολο των αγώνων σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα. Το απλό για την Ελλάδα, είπαμε, είναι να κάνει το 2-2 για να περάσει την επόμενη φάση. Με μία στις δύο νίκες θα περιμένει ένα δώρο από την Τσεχία στο μάτς με τη Βραζιλία και συγκεκριμένη διαφορά πόντων. Εντάξει, αυτή η ήττα από τη Βραζιλία χάλασε λίγο τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η Εθνική μπορεί να κερδίσει τους Αμερικανούς με νικό να παρουσιάζει, ειδικά στην άμυνα, εκτός αν παρουσιαστεί πολύ διαφορετική στο μάτς του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στις ΗΠΑ, που δεν είναι η Dream Team, βέβαια, βλέπαμε στα προηγούμενα χρόνια σε διάφορα τουρνουά. Αλλά σίγουρα, εντάξει, μια Αμερική που άμα ανεβάσει ρυθμό, σε παίρνει παραμάζωμα και δεν την προλαβαίνεις. Για να δούμε τι έγινε και σήμερα στα αποτελέσματα. Λοιπόν, περίμενε. Στον πρώτο όμιλο είχαμε ακτήλε φανταστού Πολωνία 63-80, Βενεζουέλα Κίνα 72-59. Στον δεύτερο όμιλο Νότια Κορέα Νιγηρία 66-118, Ρωσία Αργεντινή 61-69. Στον τρίτο όμιλο, Πουέρτο Ρίκο Τινησία 67-64, Ισπανία Ιράν 73-65. Στον τέταρτο όμιλο, Αγγόλα Φιλιππίνες 84-81, Ιταλία Σερβία 77-92. Η Σέρβια είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Στον πέμπτο όμιλο, Τουρκία Τσεχία 76-91, η έκπληξη με τους Τσέχους αφήνει τους Τούρκους εκτός μουντομπάσκετ. Αμερική Ιαπωνία 98-45. Αυτό το όμιλο πέρασε ΗΠΑ και Τσεχία. Από τον τέταρτο όμιλο πέρασαν Σερβία-Ιταλία. Από τον τρίτο όμιλο Ισπανία-Πουέρτο Ρίκο. Από τον δεύτερο όμιλο
Αργεντινή, Ρωσία, από τον πρώτο όμιλο, Πολωνία, Βενεζουέλα και πάμε στους υπόλοιπους ομίλους. Ελλάδα, Βραζιλία, Μαυροβούνιο 84-83, το πάλεσε το Μαυροβούνιο, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία 103-97, εδώ πέρασε Βραζιλία και Ελλάδα στην δεύτερη θέση. Στον 7ο όμιλο είχαμε Γερμανία, Ορδανία 96-62, Δομινικανή Δημοκρατία, Γαλλία 56-90, πέρασαν Γαλλία και Δομινικανή Δημοκρατία, εκτός η Γερμανία. Μπράβο. Και στον 8ο όμιλο είχαμε Καναδά, Σενεγάλη 82-60, Λιθουανία, Αυστραλία 82-87. Αυστραλία και Λιθουανία είναι οι ομάδες που περνούν στην επόμενη φάση. Ο Καναδάς αποκλείστηκε, μας έλεγε ο Μοσχοβίτης πριν κάτι μήνες να κοιτάξει τον Καναδά. Να κοιτάξει τον Καναδά. Το κοιτάξαμε τον Καναδά, ρε Μοσχοβίτη, και δεν καταλαβαίνω τι εννοούσες. Καλέ φίλε και συνάδελφοι που δύσκολα να ακούσεις αυτή τη στιγμή την εκπομπή, γιατί απολαμβάνεις, φαντάζομαι, το βράδυ της Πέμπτης σου. Και έχουμε και λέμε όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα της επόμενης φάσης. Λοιπόν, ας να το δούμε ακριβώς. Τους ομίλους πως έχουν διαμορφωθεί στην επόμενη φάση. Λοιπόν, για κάτσε. Λοιπόν, είναι όμιλος. Αχα. Δεν μας τα βγάζει καλά εδώ πέρα όμως. Θα τα βρούμε. Η Ελλάδα από ό,τι βλέπω είναι στην ένα θέση των Power Rankings. Πρώτη και καλύτερη Σερβία, εντάξει, η οποία νομίζω ότι ακόμα και με αυτούς τους Αμερικανούς, οι Σέρβοι, είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού στο φετινό παγκόσμιο. Λοιπόν, στην επόμενη φάση έχουμε ένας όμιλος με Σερβία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτορίκο. Οι ομάδες, να σημειώσουμε βέβαια, ότι μεταφέρουν τις νίκες τους και στην επόμενη φάση και τους βαθμούς τους. Άρα αύριο έχουμε στις 11.30 Σερβία, Πορτορίκο, Ισπανία, Ιταλία στις 3.30. Και στις 8 Σεπτεμβρίου, Πορτορίκο, Ιταλία σε 11.30, Ισπανία, Σερβία στις 3.30. Στον όμιλο της Ελλάδας, όπου έχουμε Αμερική, Βραζιλία, Ελλάδα και Τσεχία. Η Ελλάδα στην τρίτη θέση. Το Σάββατο, Βραζιλία, Τσεχία στις 11.30, στις 3.30 Αμερική, Ελλάδα. Και την ερχόμενη Δευτέρα, Τσεχία, Ελλάδα στις 11.30 και Αμερική, Βραζιλία στις 3.30. Στον όμιλο με Γαλλία, Αυστραλία, Λιθουανία και Δομινικανή Δημοκρατία, 7 Σεπτεμβρίου. Στις 11 Αυστραλία, Δομινικανή Δημοκρατία στις 11, Γαλλία, Λιθουανία στις 3 και στις 9 του Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα, Δομινικανή Δημοκρατία, Λιθουανία στις 11 και Γαλλία, Αυστραλία στις 3. Μεγάλο το κράξιμο που τρώει η Ελλάδα στα social media για την ήττα της Εθνικής στο Τάμπερ. Να δούμε και τη βαθμολογία του ομίλου αυτή τη στιγμή. Ιταλία 15 βαθμοί, Φιλανδία 12, Βοσνία 7, Αρμενία 6, Ελλάδα 4, Λιχτεστάιν 0. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη τελευταία θέση. Αν κέρδιζε σήμερα, θα έπιανε τη Βοσνία στην τρίτη θέση στους 7. Και οι Φιλανδοί θα έμεναν στους 9 βαθμούς, θα ήταν από κοντά δηλαδή η Ελλάδα. Αρμενία, Ιταλία 1-3, Φιλανδία, Ελλάδα 1-0, Βοσνία, Λιχτεστάιν 5-0 τα αποτελέσματα του ομίλου. Η επόμενη αγωνιστική στις 8-9, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή. Αρμενία, Βοσνία, Ελλάδα, Λιχτεστάιν, Φιλανδία, Ιταλία. Τα παιχνίδια, πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την εθνική όσον αφορά την πρόκλησή της στο Euro. Δεν βλεπόταν η εθνική. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο προπονητής. Εντάξει, τώρα και ο Φανσίπ πόσα προλαβαίνει να κάνει. Δεν ξέρω. Τα, και ο Γιωργάκης ο Σαββίδης ανέβασε post. Ο Αναστασιάδης φταίει. Βέβαια, άμα τη στήριξετε, δεν μπορείτε. Έπαιξε σαν ομάδα, αλλά μένουμε Ελλάδα. Γράφει το sdna.gr. Εθνική μαζεύτηκε, έχει καλύτερη εικόνα, αλλά και πάλι έχασε. Κουρμπέλης έδωσε δικαιώματα, ο διαιτής είδε πέναλτι. Και η Φιλανδία με τον Μπούκι πήρε το τρίπο, τελειώνει κάθε ελληνική ελπίδα. Λέει το ένα αθλητικό site. Πάμε σε ένα άλλο αθλητικό site να δούμε πώς υποδέχονται την ήττα της εθνικής. Εθνική Ελλάδος, γεια σου το Sport FM. Sport FM ακούει Μπαλαντέρ και Λίμπερο. Είπαμε Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Το βάλανε τίτλο τα παιδιά. Μπράβο τους. Λοιπόν, σκληρή η κριτική και εδώ.
Λοιπόν, γκαζέτα. Φιλανδία, Ελλάδα 1-0. Δεν άγγιζε τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Ωραίος τίτλος και αυτός. Καλός, καλός. Μ' αρέσει. Καλός, καλός, καλός. Και ο συγκεκριμένος, Σπόρ 24. Εδώ είμαστε. Αντικειμενική ενημέρωση. Εθνική Ελλάδος, γεια σου και εδώ. Σαν το Sport FM. Τραβάει πολύ ο συγκεκριμένος τίτλος. Η Εθνική στον ντεμπούτο του Φαντσί πιπέστη τρίτη σερή ήττα στα προγραμματικά του Euro. Έχασε τη Φιλανδία και βαδίζει ολοταχώς για ακόμη έναν αποκλεισμό. Είμαστε έτοιμοι να απουσιάσουμε από ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση. Το 10.gr, πολύ άσπρο μαύρο site και αυτό. Έγκλημα και τιμωρία. Από τους πιο κλισέ τίτλους που έχουν μπει ever σε κείμενα δημοσιογραφικά. Δεν περίμενα να χρησιμοποιηθεί για ακόμα μια φορά. Δηλαδή, φτάνει το έγκλημα και τιμωρία. Το έχουμε τεντώσει. Το λάθος του Κουρμπέλ έδωσε την ευκαιρία στον καλύτερο παίχτη του μήνα στην Premier League, Τέμου Πούκη, να σκοράρει από τα 11 βήματα, χαρίζοντας μια πολύτιμη νίκη στη Φιλανδία, περιορίζοντας αισθητά τις ελπίδες εθνικής για πρόκληση τελικά του γύρου θέση. Περιορίζοντας αισθητά. Οι περισσότεροι το παρουσιάζουν τελείωσε. Το 10 είναι λίγο πιο αισιόδοξο όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για να κάνουμε και μια σούμα στα παιχνίδια που είχαμε απόψε για τα προγραμματικά του Euro. Αποτελέσματα. Λοιπόν, στα απόψινά παιχνίδια. Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Λιχτεστάιν 5-0. Γιβραλτάρ, Δανία 0-6. Δεν στήκαν να άγγλους εμάς. Ιρλανδία, Ελβετία 1-1. Ισραήλ, Σκόπια 1-1. Νήσι Φερόε, Σουηδία 0-4. Νορβηγία, Μάλτα 2-0. Ρουμανία, Ισπανία 1-2. Με 10 παίχτες ολοκλήρωσε η Ισπανία το παιχνίδι. Φινλανδία, Ελλάδα 1-0. Με το τέρμα του Τέιμου Πούκη με πέναλτι στο 51ο λεπτό. Και Αρμενία, Ιταλία 1-3. Με 10 παίχτες τελείωσαν το μάτς οι Αρμένοι. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει μήνυμα και ρωτάει τι γίνεται στο μπάσκετ του Άρη. Τι να γίνει, ρε φίλε Κώστα, στο μπάσκετ του Άρη. Δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Εντάξει, ονόματα ακούγονται. Ονόματα έρχονται, ονόματα φεύγουν. Του Μποχορίδη δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής. Έγινε μια συνάντηση σήμερα του παίχτη με τον Γουλιέλμο και ανέλησαν έτσι κάποια πράγματα. Μια συνάντηση που έγινε με επιθυμία του ίδιου του Μποχορίδη, ο οποίος προσπαθεί να λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη. Θα τα πούνε και τις επόμενες μέρες οι δύο πλευρές. Έχει κουράσει πολύ η αλήθεια υπόθεση του Μποχορίδη. Ο Άρης ακολουθεί τη δικιά του τακτική. Ο παίχτης την δική του τακτική. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη υπόθεση. Θα το δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη στοίχημα που ήταν μαζί μας στην απόψινή εκπομπή. Την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Της οποίας στην εφαρμογή μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα στο τάμπλετ ή το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας και απόψε στην ρύθμιση του ήχου. Ως μπαλαντέρ θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 10 το βράδυ. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γεώργιο Ζαγόρα από τις 12 και όσο πάει. Θα τα πούμε και πάλι από Δευτέρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να έχετε ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.